ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Πογιατζίδη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Βέβαια, έρχομαι σε έναν τόπο και σε μια περιοχή από την οποία δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, κατάγομαι κιόλας. Βεβαίως, κύριε Πογιατζίδη, η καταγωγή είναι εδώ. Δεν ξέρω αν κατάγεστε από το χιονάτο. Από το χιονάτο. Από το χιονάτο. Στο οποίο το επισκέπτεστε κάποιες φορές ή όχι? Έχω αρκετό χρονικό διάστημα βέβαια, αλλά πάντα με μεγάλη χαρά, έτσι βρίσκομαι στην περιοχή. Λοιπόν, σήμερα είχε ξεκινήσει μια σειρά επισκέψεων στην Φλόρινα, στο Αμίντιο, στο νοσοκομείο της Φλόρινας, στο κέντρο υγείας αντίστοιχα της Φλόρινας. Βρίσκομαι τώρα στο νοσοκομείο της Καστοριάς, όπου επισκέφθη το εμβολιαστικό κέντρο. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στον αρχικό μας προγραμματισμό στην Τρίτη Υγειονομική Περιφέρεια είναι στην περιφερειακή ενότητα της Καστοριάς να λειτουργήσουν 6 εμβολιαστικά κέντρα, εκ των οποίων τα 4 ήδη λειτουργούν. Ποια θα είναι όπως τα άλλα δύο, κύριε Μαγιατζίδη? Τα άλλα θα ενσωματωθούν και στο νοσοκομείο και στις αντίστοιχες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδος υγείας. Αυτό το οποίο αναφέρατε και εσείς είναι πράγματι μια πραγματικότητα. Έχουμε υπερβεί τους 5.000 εμβολιασμούς. Είναι σημαντικό το ποσοστό των υγειονομικών μας, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση έχει εμβολιαστεί. Τα πράγματα οδηγούν σε μια πολύ καλή κατεύθυνση οργανωτικά. Θα ήθελα να συγχαρώ τη διοίκηση του νοσοκομείου και όλους τους Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, το διοικητικό προσωπικό για την άρτια οργάνωση. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα, το εγχείρημα της ελευθερίας, το οποίο μέχρι σήμερα στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Ήδη τα ποσοστά είναι πολύ υψηλά και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορέσουμε με τα νέα εμβόλια να μπορέσουμε να αναπτύξουμε πλέον δομές για εμβολιασμούς. Εδώ βέβαια θα ήθελα να τονίσω το εξής. Βρισκόμαστε σε ένα νοσοκομείο το οποίο έδωσε τη μάχη με τον κορονοϊό. Όχι απλά έδωσε, κύριε Πογιατζίδη, ήταν το πρώτο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο νοσοκομείο το οποίο ξεκίνησε με την ύπαρξη των κρουσμάτων, ανταποκρίθηκε το δημόσιο σύστημα υγείας στο νοσοκομείο Καστοριάς σε αυτή την πρόκληση, ενδυναμώθηκε το νοσοκομείο της Καστοριάς, θα ενδυναμωθεί και στη συνέχεια. Είναι άξι, δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ τη λέξη συγχαρητηρίων, πράγματι, αυτό το προσωπικό, οι γιατροί μας, το νοσηλευτικό προσωπικό, όλοι οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο δώσαν την μάχη από την πρώτη στιγμή, είναι άξιοι συγχαρητηρίων. Η πολιτεία, το Υπουργείο Υγείας, η Υγειονομική Περιφέρεια οφείλει να διαθέτει σε αυτό το νοσοκομείο αλλά και σε όλα τα νοσοκομεία της αρμοδιότητάς της όλα εκείνα τα απαραίτητα μέσα για να μπορεί πράγματι να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις. Σε πόσο καιρό πιστεύετε, κύριε Πογιατζίδη, ότι θα μπορεί η Καστοριά, ο νομός Καστοριάς να είναι καλυμμένος στο 50-60%, ίσως και 70%, για να είμαστε πολύ πολύ περισσότερο θωρακισμένοι από τον ιό? Πάντα σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας έχετε διαπιστώσει ότι το πρόγραμμα υλοποιείται με απόλυτη επιτυχία και όλα έχουν να κάνουν, μάλλον συναρτούνται με τον αριθμό των εμβολίων. Και γνωρίζετε ότι κατόπιν των ανακοινώσεων που έχουν γίνει από την ελληνική κυβέρνηση, ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα ένας μεγάλος αριθμός, μια πολύ μεγάλη παραγγελία εμβολίων θα έρθει στη χώρα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει νέες γραμμές, οι οποίες μπορεί να σας ανέφερα στην προκειμένη περίπτωση ότι μιλάμε για έναν αρχικό προγραμματισμό 6, εκ των οποίων τα 4 λειτουργούν. Σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα των εμβολίων, στο επόμενο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε μόνο 6, αυτά μπορεί να είναι πολύ περισσότερα. Τα οποία όμως, επαναλαμβάνω, σχετίζονται με την διαθεσιμότητα η οποία και υπάρχει σε εμβόλια. Άρα στόχος μας σε σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να καλύψουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιαστέντων. Το πλέον όμως σημαντικό και ουσιαστικό είναι ποιο? Ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία τα οποία έχουν ανακοινωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα μας βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στο πλαίσιο των εμβολιασμών και στην απόλυτη επιτυχία του προγράμματος. Όπως είδαμε έναν πίνακα πρόσφατα, εννοείται, επικαλείστε αυτόν τον πίνακα που είναι, που ναι, περνάμε και τη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, τον πίνακα. Βεβαίως. Πράγματι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σχεδιάστηκε από το Υπουργείο, από την κυβέρνηση, από συναρμόδια Υπουργεία. Δεν ήταν μόνο το Υπουργείο Υγείας, υπάρχουν και άλλα Υπουργεία τα οποία μπήκαν σε όλο αυτόν τον σχεδιασμό.
Και πράγματι έτσι θα συνεχίσουμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα το μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιαστέντων. Μάλιστα. Να πούμε και το εξής. Υπάρχει ένα θέμα από την αρχή των εμβολιασμών για τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα που δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Υπήρξαν και πρωτοβουλίες εδώ στην Καστοριά, πρέπει να σας πω, που ιδιώτης με το λευκό ταξί, όπως ονομάζεται, προσφέρθηκε και μετέφερε δωρεάν ανθρώπους. Υπάρχουν συμβάσεις και με κάποιους δήμους, όπως το Άργους Οριστικού, που κάνει αυτές τις μεταφορές ανθρώπων που δεν μπορούν να προσέλθουν. Πώς θα λύσετε όμως γενικότερα αυτό το ζήτημα? Όλα έχουν δηλαδή είναι συναρτώμενα με την δυνατότητα μεταφοράς των εμβολίων. Ξέρετε ότι τα συγκεκριμένα εμβόλια μεταφέρονται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες, συντηρούνται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Το επόμενο όμως χρονικό διάστημα, όπως σας ανέφερα, θα έχουμε νέα εμβόλια, όπως παράδειγμα τη Johnson & Johnson, τα οποία δεν χρήζουν αντίστοιχα αποθηκεύσεως σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορούν να μεταφέρονται έτσι ώστε πράγματι όλος αυτός ο πληθυσμός, δηλαδή όλοι οι συνάνθρωποι μας οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικά, δεν μπορούν να έρθουν στον χώρο του νοσοκομείου, να υπάρχει δυνατότητα. Γι' αυτό έχουμε ζητήσει και τη συνέργεια των Δήμων που έχουν ανταποκριθεί με τα προγράμματα βοήθεια στο σπίτι, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο, να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο, έτσι ώστε αυτές οι πληθυσμιακές ομάδες που δεν έχουν τη δυνατότητα μετακινήσεως πράγματι να εμβολιάζονται στο σπίτι τους. Άρα, και αυτό λοιπόν, πράγματι αυτό το είναι έτσι το έχουμε σχεδιάσει, και όχι μόνο αυτό. Έχουμε σχεδιάσει και τη δυνατότητα εμβολιασμού όχι κατά ανάγκη στους υγειονομικούς χώρους, δηλαδή τι, στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας μπορεί να χρησιμοποιηθούν παράδειγμα τα δημοτικά ιατρία και μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες δομές. Αυτό που θέλω λοιπόν να σας πω είναι ότι υπάρχει μέρημνα και για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες, έτσι ώστε όταν έχουμε την διαθεσιμότητα των αντιστοίχων εμβολίων, σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτές οι ομάδες να εμβολιαστούν. Να πηγαίνουν δηλαδή ομάδες στα σπίτια των ανθρώπων αυτών και να κάνουν τα εμβόλια που δεν των πραγμάτων. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν. Άρα, τι πρέπει? Η πολιτεία έχει σχεδιάσει μερημνά και πάντα σε συνέργεια με την τοπική αυτοδιοίκηση, με όλους τους κοινωνικούς εταίρους, έτσι ώστε πράγματι να υλοποιήσουμε το εγχείρημα του εμβολιασμού. Τώρα, κύριε Μπογιατζίδη, να πούμε και το εξής, γιατί έχουμε και κάποια μηνύματα εδώ πώς μας έρχονται. Όλη η συζήτηση έχει περιστραφεί γύρω από τα εμβόλια, το ποια θα έρθουν, πότε θα έρθουν κτλ. Γίνεται λιγότερη συζήτηση για το φάρμακο ή τα φάρμακα που μπορεί να υπάρξουν. Και ο κόσμος ρωτάει αν μπαίνουμε και σε αυτήν τη διαδικασία, ή θα μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία να ζητάμε και τα φάρμακα του κορονοϊού και σε πόσο διάστημα. Πρόκειται για έναν επιστημονικό μαραθώνιο, θα έλεγα. Δεν είμαι ειδικός, για να μπορέσω να εκφράσω άποψη. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι όλη η επιστημονική κοινότητα βρίσκεται σε μια αγώνια προσπάθεια, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα χρονοδιάγραμμα στη δημιουργία ενός φαρμάκου το οποίο θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Βέβαια, θα ήθελα να θέσω βέβαια για το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν είμαι ειδικός, δεν θέλω να εκφράσω μία άποψη επιστημονική, την οποία λόγω του ότι δεν έχω την αντίστοιχη επιστημονική επάρκεια, επειδή δεν είμαι και γιατρός, ούτε αντίστοιχα. Εκείνο το οποίο ήθελα να έχουμε πράγματι φάρμακο για τον ιό της γρήπης μέχρι σήμερα. Ένα ερώτημα κάνω. Τι θέλω να πω δηλαδή? Θέλω να πω ότι η επιστημονική κοινότητα, όλος ο επιστημονικός κόσμος βρίσκεται σε μια προσπάθεια το να βρει εκείνα τα μέσα και όχι απαραίτητα την φαρμακευτική αγωγή, παράδειγμα το εμβόλιο είναι το πρώτο βήμα και ειδικά για τις ιώσεις, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή τις μεγάλες ηλικίες να είναι καλυμμένες, αλλά ό,τι κρούσμα έχουμε, και μάλιστα επειδή μπαίνουμε και σε πολύ δυνατό τώρα, σε μια πολύ δυνατή εβδομάδα, είμαστε σε μια πολύ δυνατή εβδομάδα από ό,τι δείχνουν. Χθες είχαμε ρεκόρ, μάλιστα, χρονιάς. Δεν ξέρω εάν έχει μετατοπιστεί όλο αυτό, γιατί αυτό ακούμε, σε μικρότερες ηλικίες. Είναι οι 50άριδες και οι 40άριδες τώρα που είναι στα νοσοκομεία. Είναι αυτές οι ηλικίες που έχουν τον κατά κύριο λόγο προσβάλλονται από τον κορονοϊό αυτό το διάστημα. Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών και την διαθεσιμότητα των εμβολίων, ήδη καταστρώθηκε το συγκεκριμένο σχέδιο και έτσι υλοποιήθηκε, δηλαδή σε αυτή την κατανομή των ηλικιακών ομάδων. Τα ενθαρρυντικά στοιχεία μας τα εξής. Πια
το ότι δεν έχουμε πλέον κρούσματα, πολλά κρούσματα στις ψηλές ηλιακιακές ομάδες, αυτό τι σημαίνει? Ότι έχουμε μια άμεση αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. Είδατε ότι με την δεύτερη κατηγορία εμβολίου κατεβήκαν οι αντίστοιχες ηλιακιακές ομάδες. Και θα ήθελα να τονίσω για μία ακόμα φορά ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό, σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών και την επάρκεια των διαθεσίμων εμβολίων τα οποία θα έχει η χώρα, θα μπορέσουμε να κατεβούμε και σε μικρότερες ηλιακιακές ομάδες. Μάλιστα. Όλο αυτό θα γίνει μέχρι το καλοκαίρι, γιατί πάντα ψάχνουμε τις χρόνες. Βεβαίως, και όλα σχετίζονται με έναν σωστό προγραμματισμό. Εγώ που είμαι 55 αυτή τη στιγμή, ας πούμε, πότε θα εμβολιαστώ, κατά τη γνώμη σας? Πότε? Εντάξτε, είναι η δεν ώρα μπορώ να σας προσδιορίσω, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να σας προσδιορίσω με επάρκεια το χρονικό διάστημα, το καταλαβαίνετε. Έτσι θα ήταν ουτοπικό αν θα έκανα μια συγκεκριμένη αναφορά. Αλλά είναι άμεσα συναρτώμενο με τις δόσεις οι οποίες θα έρθουν και το εύρος, θα έλεγα, των εμβολίων τα οποία θα έχει η χώρα μας. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Υπουργού μας και της κυβερνήσεως, ήδη έχει διασφαλιστεί αυτή η αγορά και εντός των επομένων ημερών αυτή θα έρθει στη χώρα. Άλλα μηνύματα που παίρνουμε τους ακροατές μας. Αν θα μπορέσουμε, όταν έρθουν όλα τα εμβόλια, να κάνουμε επιλογή το ποιο εμβόλιο θέλουμε. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα επιλογών. Έχει να κάνει σχέση, επαναλαμβάνω, πάντα με τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών. Έτσι, δεν είναι θέμα επιλογών, όπως το γνωρίζετε στην προκειμένη περίπτωση, ακόμα και τον εμβολιασμό που κάνουμε στην εποχή γρήπη, υπάρχουν συγκεκριμένα εμβόλια τα οποία δίδονται. Δεν είναι θέμα επιλογής. Δεν νομίζω ότι πρέπει σήμερα να συζητάμε για θέματα επιλογής σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Έχει να κάνει σχέση με τη δυνατότητα που έχει. Ναι, κύριε Μπαγιατζίδη, συζητούσαμε και άλλα. Με τη δυνατότητα. Συζητούσαμε αν θα το κάνουμε ή όχι, επίσης. Ναι, αυτό, ναι. Ειλικρινά σας το λέω, δηλαδή θυμηθείτε λιγάκι τι αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα όσο αφορά αν θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε το εμβόλιο. Δηλαδή, πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι και εστιασμένοι στη σημαντικότητα του εμβολιασμού. Οπότε πιστεύετε ότι έχουν, να το κλείσουμε και αυτό, πιστεύετε ότι έχουν καμφθεί και οι όποιες, θα λέγαμε, καχυποψίες στο μεγαλύτερο τουλάχιστον βαθμό, γιατί πάντα σίγουρα θα υπάρχουν και οι άνθρωποι που συνειδητά θα θέλουν να το κάνουν. Ναι. Εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω το παράδειγμα των υγειονομικών μας, όπου στην αρχή υπήρχε μια δυστοκία, δηλαδή ενώ εμφανίζαμε ένα πολύ ψηλό ποστό απέναντι από τον ιατρικό κόσμο, δηλαδή το ιατρικό προσωπικό με πολύ ψηλά, στη συνέχεια διαπιστώσαμε το νοσηλευτικό προσωπικό δεν είχε αυτό το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής, σε αντίθεση πάλι με το διοικητικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί στα νοσοκομεία μας, το οποίο ανέδειξε μεγάλη πρόθεση περί του εμβολιασμού. Τι διαπιστώνουμε όμως το τελευταίο χρονικό διάστημα και τους τελευταίους μήνες? Συμπληρώνεται, έρχομαι λοιπόν τους υγειονομικούς και τους νοσηλευτές, αυτές τις κατηγορίες που υπολοιπόταν, θα έλεγα, όσο αφορά την πρόθεση, οι οποίοι τι κάνουν? Συμμετέχουν ενεργά. Γι' αυτό κιόλας ανέφερα και το παράδειγμα του νοσοκομείου της Καστοριάς που βρισκόμαστε σήμερα, όπου ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο θα έλεγα, η συντριπτική πλειοψηφία των υγειονομικών μας έχει εμβολιαστεί. Μάλιστα. Ρωτάνε πάρα. Δεν ξέρω τι χρόνο έχετε και τι είστε και με. Ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, γιατί θα μετακινηθώ τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης. Δύο-τρεις ερωτήσεις ακόμα από τους ακροατές μας. Γιατί ρωτάνε εδώ, όσοι έχουν εμβολιαστεί, γιατί να μην κυκλοφορούν και χωρίς τη μάσκα του και πιο άνετα έξω? Το ρωτάνε άνθρωποι που έχουν κάνει ήδη εμβόλια. Κατανόητο είναι, κατανόητο. Δεν σημαίνει ότι στην προκειμένη περίπτωση έχεις κάνει την πρώτη δόση ή ακόμα έχεις κάνει την δεύτερη δόση και έχεις την δυνατότητα το να μην χρησιμοποιείς μάσκα ή να κινείσαι χωρίς να σκεφτείς αυτούς που βρίσκονται γύρω σου και αντιμετωπίζουν πιθανόν προβλήματα υγείας. Εξάλλου, πάντα με τις ανακοινώσεις οι οποίες γίνονται από τον ΕΟΔΗ, από το Υπουργείο μας, από τις ενημερώσεις που γίνονται από ειδικούς, ό,τι δηλώσεις γίνονται και όποιες αναφορές γίνονται από τις αρμόδιες επιστημονικές επιτροπές, προτρέπω όλους τους πολίτες να τις τηρούν κατά γράμμα. Γιατί ειλικρινά, πληρώσαμε ένα πολύ μεγάλο τίμημα και πληρώνουμε από αυτή την νόσο. Θυμίζουμε ότι η Καστοριά. Θυμίζω, κύριε Γατζίδη, ότι η Καστοριά έχει τον πρώτο νεκρό από χώρα στην Ελλάδα. Άρα, γιατρό, μάλιστα, τον σκόμα. Συνέπεια απέναντι σε στάση και συμπεριφορές, όχι μόνο να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και όλους που βρίσκονται γύρω μας. Μιλάμε πάντα με τον διοικητή της Τρίτης ΥΠΕ, τον κύριο Μπογιατζίδη, που επισκέπτεται σήμερα και το νοσοκομείο της Καστοριάς. Φαντάζομαι, κύριε Μπογιατζίδη, ότι και οι δικοί μας άνθρωποι εκεί του νοσοκομείου θα σας έχουν μεταφέρει και κάποια γενικότερα θέματα του νοσοκομείου. Λείπουν και ορισμένες
ειδικότητες από το νοσοκομείο μας. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, ναι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά και έχει σας ενημερώσει η διοίκηση, ο κύριος Χάτσκος και ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, ότι ενεκρίθηκαν θέσεις για το νοσοκομείο της Καστοριάς. Και μάλιστα ενεκρίθηκαν ένα σημαντικός αριθμός θέσεων και από τις άγονες θέσεις οι οποίες δεν μπόρεσαν να καλυφθούν, αλλά και νέες θέσεις. Το θέμα είναι ο ιατρικός κόσμος. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μη πρόθεση κάλυψης των θέσεων από τον ιατρικό κόσμο. Αυτό πώς μπορεί να έχουμε... λυθεί, κύριε Πογιάτζη, δικά τη γνώμη σας. Γιατί είναι ένα διαχρονικό θέμα. Πώς πρέπει είναι να ένα θέμα. Είναι ένα θέμα το οποίο σχετίζεται, είναι πολυμετρικό. Δηλαδή, σχετίζεται τόσο με το γεγονός ότι του μεγέθους του νοσοκομείου, σχετίζεται με το πού βρίσκεται το συγκεκριμένο νοσοκομείο, σχετίζεται με την ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτού του νοσοκομείου, δηλαδή είναι πολυσύνθετο θέμα. Και βέβαια σχετίζεται με πολλούς παραμέτρους και την ύπαρξη αντιστοίχων, θα λέγαμε, ειδικοτήτων προς υποστήριξη του συγκεκριμένου συστήματος. Είναι πολυπαραγωγικό. Ενώ μπορέσαμε μεγάλη ευκολία και μάλιστα συμπληρώσαμε τα νοσοκομεία μας με νοσηλευτικό προσωπικό διαφόρων κατηγοριών, τόσο σε νοσηλευτικό, τόσο σε παραϊατρικό, όσο και λοιπό προσωπικό, υπάρχουν ζητήματα τα οποία σχετίζουν με την κάλυψη των αυτών των θέσεων. Βέβαια, θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το ίδιο δεν ισχύει στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, όπου όλες οι προκηρύξεις οι οποίες γίνονται είναι στο 100%, 100%, 100%, 100%. Δηλαδή είναι πολυπαραγωγικό το σύστημα και σχετίζεται, επαναλαμβάνω, με πολλές συνθήκες. Ίσως με κάποια επιπλέον, ακόμη και οικονομικά κριτήρια, θα μπορούσε να γίνει αυτή η αποδοχή μιας θέσης στην απεριφέρεια και σε νοσοκομεία σαν της Καστοριάς. Δεν ξέρω, αλλά κάποιος τρόπος πρέπει να βρεθεί. Και γνωρίζω ότι και η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει προχωρήσει σε μια δυνατότητα παροχής κινήτρων σε σχέση με διαμονή. Εδώ και μερικά χρόνια. Σε σχέση με τη διασφάλιση των συνθηκών, ήδη το έχει αναφέρει και ο κύριος Κασαπίδης αρκετές φορές. Σε σχέση με την προσέγγιση, είναι ένα πολυπαραγωγικό ζήτημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο στο νομό της Καστοριάς, αλλά συνολικά. Και ένα ακόμη ερώτημα παράλληλο για τα αγροτικά ιατρεία, τα οποία σε πολλές των περιπτώσεων και στην Καστοριά είναι υποστελεχωμένα, καμιά φορά δεν λειτουργούν όπως τα πρέπει. Έχετε μια δήλωση για τα αγροτικά ιατρεία? Το ζητάνε πάρα πολλοί άνθρωποι των χωριών αυτά. Μιλάμε για τα περιφερειακά ιατρεία, με το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τα νοσοκομεία μας. Ένας μεγάλος αριθμός ιατρών μετακινήθηκε και ορθώς μετακινήθηκε στα νοσοκομεία, για να μην έχουμε βέβαια τόσο ζητήματα διασποράς, αλλά να ενισχύσουμε και τις αντίστοιχες δομές. Το ίδιο έγινε και από τα κέντρα υγείας. Μέχρι σήμερα, ένας μεγάλος αριθμός αυτών των εξετάσεων στα περιφερειακά ιατρία έχει σταματήσει. Είμαστε σε ένα στάδιο ανασχεδιασμού. Εφόσον προχωρήσουμε με ομαλότητα, δηλαδή τι, πρώτον, να ξεκαθαρίζουμε σιγά σιγά με το θέμα των κρουσμάτων, δεύτερον, να προχωρήσει πολύ σημαντικό εμβολιασμός, και σας διαβεβαιώ ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα τμηματικά θα ξεκινήσει η αντίστοιχη εξυπηρέτηση των περιφερειακών ιατρίων. Μάλιστα. Γιατί μας λένε ότι ούτε καθαρίστρια δεν υπάρχει εκεί. Τα πράγματα είναι πολλές φορές τραγικά. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Γνωρίζω ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, τόσο από τα νοσοκομεία, όσο από το κέντρο υγείας, όσο αντίστοιχα από τις ενταγογραφίες οι οποίες γίνονται στα κέντρα υγείας για να μπορεί να καλυφθεί αυτός ο πληθυσμός. Γνωρίζω ποια είναι τα ζητήματα, γνωρίζω ότι είναι η γεωγραφική κατανομή, αλλά επαναλαμβάνω, η προτεραιότητα δεν είναι η συνταγογράφηση. Η προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε να έρθουμε στην επόμενη μέρα χωρίς το πρόβλημα του κορονοϊού, ένα. Δεύτερον, είναι να μπορέσει να επιτύχει, όπως πετυχαίνουμε μέχρι σήμερα, τον πολύ σημαντικό βαθμό εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού. Και από εκεί και μετά, ειλικρινά, υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός έτσι ώστε να επανέλθουμε στην προηγούμενη κανονική κατάσταση. Εντάξει. Κύριε Πογιατζή, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για. Δεν ξέρω αν κάποιος από αυτούς που είναι μαζί σας θέλει να πει και ο ίδιος μια κουβέντα για την επίσκεψή σας σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Έχουμε τον κύριο Πογιατζήδη σήμερα στην Καστοριά. Φαντάζομαι και από τη δική σας πλευρά του θέσατε ορισμένα ζητήματα. Ναι. Καταρχάς είναι μεγάλη ικανοποίησή μας που έχει έρθει εδώ ο διοικητής μας, της Τρίτης δηλαδή Υγειονομικής Περιφέρειας, για να δει από κοντά τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, για να δει τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουμε τόσο τα πρωτόκολλα για τον
COVID-19, όσο και για το, για το εμβολιαστικό κέντρο. Θεωρώ ότι ενημερώθηκε για όλα τα θέματα, τα οποία όμως ούτως ή άλλως ήξερε. Έχουμε καθημερινή συνεχή και μάλιστα και τις μικρές ώρες μέχρι αργά το βράδυ, όποτε μπορούμε να είμαστε διαθέσιμοι συνεργασία. Έχουμε την αμέριστη υποστήριξη τόσο της Τρίτης ΥΠΕ όσο και του Υπουργείου, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις αδυναμίες που πιθανόν έχει το νοσοκομείο μας, διαχρονικά βέβαια, που το μεγαλύτερο θέμα είναι το κτηριολογικό, θα έλεγα. Ζητήσατε κάτι ιδιαίτερο τον κύριο Βογιατζίδη? Αυτά τα θέματα θα τα συζητήσουμε ίσως λίγο αργότερα, γιατί τώρα πρέπει να συνοδεύσω και τον κύριο Βογιατζίδη, γιατί πρέπει να φύγει. Αλλά ναι. Άκουσα ότι ήδη μιλήσατε για το θέμα της στελέχωσης και του προσωπικού, του ιατρικού προσωπικού. Τρέχουν λοιπόν οι δύο αυτές προκηρύξεις για τις 5 θέσεις που έχουμε πει. Όπως επίσης να ενημερώσουμε και για το επικουρικό προσωπικό. Έχει ανοίξει η πλατφόρμα. Μέχρι τις 8 Μαρτίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την αίτησή τους, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν γρήγορα οι προσλήψεις. Εμείς θέλουμε να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν, να έρθουν στο νοσοκομείο, έτσι ακριβώς, για να μπορούμε να στελεχώσουμε. Δυνατότητα προσλήψεων έχουμε, θέλουμε τους ενδιαφερόμενους. Ωραία. Κύριε Χάτσιο, να σας ευχαριστήσω και εσάς, γιατί καταλαβαίνω ότι θα στριμωθεί ο χρόνος τώρα εκεί, είστε όλοι μαζί.